βήμα θα το σκεφτόσασταν? Ποιο είναι το επόμενο βήμα? Ότι θα παντρευτείτε ενδεχομένως, να κάνετε ένα γάμο. Έχω παντρευτεί. Θα σας το λέω τώρα, έχει περάσει πάρα πολύ καιρό, αλλά είμαι ήδη παντρεμένη. Τέλεια. Να ζήσετε. Να ζήσετε. Ευχαριστούμε. Μας ξαφνιάσατε. Μας ξαφνιάσατε. Μας ξαφνιάσα, ναι. Όταν λέτε κάθε... έχει πέρα... Δεν έχω μάθει να λέω ψέματα, οπότε σας απάντησα. Όταν λέτε ότι έχει περάσει καιρός... Καιρός. Σε λίγο θα έχουμε επέτειο. Πάντως κρατάτε πολύ καλά την προσωπική σας ζωή μακριά από το φόβο της δημοσιότητας. Είναι δική σας επιλογή, συνειδητά. Αν κάποιος θέλει να κρύψει κάτι, να προφυλάξει κάτι, μπορεί να τα καταφέρει, ναι. Πολιτικός γάμος, ήταν θρησκευτικός, αν είναι αδιάκριτη ερώτηση. Πολιτικός. Εγώ θα σας είμαι ειλικρινής, επειδή πέρσι με τη Μαρή κάναμε μια ωραία συνέντευξη και είπαμε πολλά και πολύ περισσότερα και off camera. Καταλαβαίνω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει να μοιραστεί δημόσια πολλά κομμάτια της προσωπικής της ζωής και είναι απολύτως σεβαστό. Εξεπλάγει όταν το άκουσα να το λέει η ίδια. Γιατί λέω, οι δημοσιογράφοι δεν μείναν όλοι άναυδοι. Αν προσέξει τα ήχη. Ναι. Μερικά δευτερόλεπτα σου λέει τι μα είπε τώρα. Γιατί τη ρωτήσαν αν είναι έτοιμη για το επόμενο βήμα και σου λέει ποιο βήμα. Η Μαρία είναι πάντοτε άνθρωπο χαμηλών τόνων. Ποτέ δεν, δεν έβγαζε την προσωπική τη ζωή μπροστά. Ήταν πάντοτε πάρα πολύ ηρεμή και με τον προηγούμενο γάμο τη. Ήταν πάρα πολύ συγκρατημένη και πάρα πολύ. Ένα άνθρωπο πολύ χαμηλών τόνων που πρόσεχε γενικώ. Γιατί όμω τώρα το είπε, γιατί το αποκάλυψε. Έγινε κάτι και το αποκάλυψε. Χαλαρά το φρικουμένα. Σε λίγε μέρε, δηλαδή τέτοια εποχή λίγο παρακάτω. Ιούνιο παντρεύτηκε. Έχουν παντρευτεί με πολιτικό γάμο στο Δημαρχείο της Γλυφάδας. Ήταν ένας πάρα πολύ κλειστός γάμος. Πρέπει να ήταν τα νύψια του Γιάννη, του Κέντ, οι δύο, οι Κατσαρίδης, ο Πάνος και ο Αλέξανδρος, που ενδεχομένως να είναι και οι μάρτυρες. Και ένα-δύο ακόμα άτομα. Και ήταν πολύ ωραίες οι μπομπονιέρες που δώσανε. Ήταν μπρελόκ ματάκι όμως, αλλά ωραίο, περιποιημένο. Μπομπονιέρες στο Δημαρχείο, μπράβο. Γιατί στο Δημαρχείο συνήθως. Καμιά φορά γίνεται. Έχω δώσει και κάνει και θρησκευτικό και πολιτικό γάμο. Α, ναι. Έχω δώσει και στους δύο γάμους μπομπονιέρες. Δεν ήξερα τι είναι. Παλαντόμα. Ναι, βεβαίως, ευχαριστώ. Και γενικώς είναι ένα πολύ αγαπημένο και ερωτευμένο ζευγάρι. Ξέρουμε τι φορούσε η Μαρία, τι επέλεξε να βάλει. Πήγε με φόρεμα, με έτσι πιο. Ένα λευκό φόρεμα. Ένα λευκό φόρεμα νομίζω είχε βάλει. Απλό. Απλό. Λιτό και απέριτο. Δηλαδή και το στυλ της είναι μήνυμα. Εγώ λοιπόν το είχα πληροφορηθεί. Και τότε είχα επικοινωνήσει με το περιβάλλον και μου το είχαν διαψεύσει. Μάλλον ή δεν το ξέρανε και οι κοντινοί τους άνθρωποι, ή δεν θέλανε να μου το πούνε. Εντύπωση που δεν το έκανα αποκλειστικό του. Μου λένε τώρα το ακουστικό, πες ότι έσκασε. Φυσικά και έσκασα, εννοείται. Πάντως δεν το έκανα αποκλειστικό στους Κατσαρίδες. Έτσι, θα μπορούσε να το δώσει αποκλειστικό στους Κατσαρίδες. Καλά, του Γιάννη το site. Το είπε μόνο του. Όχι, θα σου πω κάτι. Δεν διαφημίζουν την προσωπική του ζωή. Κάναν οι άνθρωποι το επόμενο δικό τους βήμα. Ζούσαν σαν παντρεμένοι έτσι κι αλλιώς. Ζούσαν στην Γλυφάδα ούτως ή άλλως. Είναι κοντά και στη μητέρα της Μαρίας και στη μητέρα του Γιάννη. Έχουν πάει στην Γλυφάδα, γιατί ο Γιάννης έμενε στο Κολωνάκι πολλά χρόνια. Έχουν κατέβει στην Γλυφάδα. Οι άνθρωποι ζήσανε μια προσωπική του στιγμή. Είναι και εκπαιδευμένη. Είναι εκπαιδευμένη η Μαρία να κρύβει την προσωπική τη ζωή, γιατί ήταν και με ένα πολύ σημαντικό άνθρωπο. Με το μήνο Αγγλία. Ένα λεπτό. Μιλάμε για ένα γάμο. Το κρύβει και μετά από 2-3 μέρες, ένα μήνα. Είναι το λες. Όχι μετά παρέχει. Είναι υποχρεωμένος κάποιος. Πρέπει να γνωρίζει μόνο δεν της κάνανε την ερώτηση. Πες ότι έχει πάει μετά από μια εβδομάδα σε μια εκδήλωση. Και δεν της κάνει κάποιος την ερώτηση. Τι θα βγει να πει, περιχαρείς. Αν ξέρετε παντρεύτηκα. Και στο, γιατί έχει υποχρέωση. Μπορεί να μην θέλει να το πει και ποτέ. Τώρα τη ρωτήσανε το επόμενο βήμα και η κοπέλα. Μπορεί να μην θέλει κάποιο να το πει και ποτέ. Μπορεί κάποιο να έχει παντρευτεί και να μην θέλει να το πει. Είναι και επιφυλακτική, γιατί όπως ήταν δίπλα σε ένα πολύ ισχυρό άντρα. Ακριβώς. Είναι μαθημένη στο να κρατάει την προσωπική τη και καλά κάνει, προφυλαγμένη. Όπως το πολύ καλά κάνει. Το πιο σωστό. Και άνθρωπο χαμηλών τόνων και πολύ αγαπημένο πρόσωπο. Τις ευχές μας